Κατεβαίνει αντιπροσωπεία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου. Βλέπουμε τα χειροκροτήματα, ακούμε μάλλον τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ο κόσμος αυξάνεται και πληθύνεται όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια λίγο να ζουμάρουμε στο πανό. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, πρέπει να είναι αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ανεβάσει ένα πανό, φύγετε τώρα. Ναι, το πανό έχει το σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Δεν ξέρω αν μπορείς να ζουμάρεις να δεις τι γράφει πάνω. Από πάνω κάτι γράφει. Δεν ξέρω, βλέπω. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι κατάλαβα, κατευθύνεται προς τα κάτω για να ενσωματωθεί με τον κόσμο. Από εκεί λογικά κατεβαίνουν, έτσι. Μάλλον θα κατεβούν, από ό,τι κατάλαβα, για να σωματωθούμε την υπόλοιπη πορεία. Λοιπόν, και ναι, τους βλέπουμε, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή προς τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στη λεγόμενη πάνω πλατεία. Καταχειροκροτούνται και ενσωματώνονται με το μπλοκ του κόμματός τους. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή στη Γεωργίου Β' καίγεται μια ελληνική σημαία. Ακούγεται το σύνθημα «Ακούστε το καλά, ξεφτύλιες πατριώτες, στην εθνική ενότητα είμαστε προδότες». Θα δίνουμε όσο μπορούμε ήχο από κάτω και όταν χρειάζεται θα παρεμβαίνουμε εμείς μιλώντας. Σας αφήνουμε λοιπόν στον ήχο του Συντάγματος.
Και κάτι που δεν περιμέναμε, έχει αρχίσει και βρέχει, ήδη έχουν ανοίξει κάτω οι πρώτες ομπρέλες. Ας ελπίσουμε αυτό να μην λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τον κόσμο. Όσο μπορούμε θα έχουμε έτσι λίγο προς τα έξω την κάμερα. Καταλαβαίνετε, είναι ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Έχει αρχίσει έτσι μια βροχούλα. Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα μείνει και δεν θα διαλυθεί εξαιτίας της βροχής. Αυτό ήταν. Λέμε όνομα. Το είπε από το Μούση που βλασφήμισε. Παρακαλώ, όπως προχωρήσατε στις συλλήψεις. Το κόσμο το βλέπω αποφασισμένο πάντως να παραμείνει. Δηλαδή, βλέπω έχουν μπει κάτω από πανό, κάτω από. Έχουν σκίσει αφίσες και τις έχουν βάλει πάνω από το κεφάλι τους.
το μετρό του συντάγματος είναι κλειστό, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει έτσι ένα πρόχειρο σημείο να καλυφθούν. Πάντως βλέπω ότι παραμένει ο κόσμος και δεν λειτουργεί αυτό αποτρεπτικά. Κράνη, κουκούλες, αφίσες, ομπρέλες, τα πάντα. Ο κόσμος βλέπω ότι θέλει να μείνει, δηλαδή προφυλάσσεται από την βροχή με κάθε τρόπο. Υπάρχει βέβαια κάποια κινητικότητα, ελπίζω να μην φύγει πολύς κόσμος σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να μείνει ο κόσμος εδώ, νομίζω, η γνώμη μου. Και αυτή τη στιγμή στη Βασιλείο Γεωργίου ακούγεται το σύνθημα «Εάν με λας, με λιγαλάς». Και αφήνουμε το μικρόφωνο και διακόπτουμε για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση.
Να πούμε, ακούστηκαν κάποιοι κρότοι, δεν πρέπει να είναι κροτουλάμψεις, πρέπει να ήταν κάποια δυναμητάκια. Βλέπουμε ένα πυροτέχνημα αυτή τη στιγμή που σκάει πάνω στη Βουλή. Ένα πυροτέχνημα μόλις έσκασε πάνω στη Βουλή. Και βλέπουμε κάποιοι, πρέπει να είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν έρθει νωρίτερα, που είχαν κατεβεί κάτω στην πορεία, οι οποίοι επιστρέφουν. Κάποιοι μάλλον δεν καταλαβαίνουν ποιοι είναι, τους γιουχάρουν, ή καταλαβαίνουν ποιοι είναι και τους γιουχάρουν. Και πάλι ένα πυροτέχνημα, ένα πυροτέχνημα και πάλι σκάει πάνω στην οροφή της Βουλής. Μία φωτοβολίδα. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε λίγο για την κατάσταση. Βασιλέως Γεωργίου και Αμαλίας αυτή τη στιγμή βρίσκονται διάφορα ανεξάρτητα σωματεία. Βρίσκονται μπλοκ της κοινοβουλευτικής και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και κάτω, Φιλελλήνων και Σταδίου, στην κάτω πλευρά δηλαδή του Συντάγματος. Αυτή τη στιγμή παραμένει το μπλοκ του ΠΑΜΕ και της ΜΑΣ που είναι η μαθητική του ΚΚΕ, το μπλοκ του ΚΚΕ γενικότερα μπορούμε να πούμε. Πολύ ενθαρρυντικό το ότι ο κόσμος, παρότι βρέχει αρκετά, παραμένει στην πάνω πλευρά της πλατείας αυτή τη στιγμή. Ακούστηκε ένας ακόμα κρότος, δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι κάποιο δυναμητάκι πρέπει να ήταν. Και σας αφήνουμε στον ήχο της πορείας.
Λοιπόν, βρέχει μέτρα. Ένα εύστοχο tweet που είδα, ότι βρέχει μέτρα. Να πούμε ότι η βροχή δυναμώνει όσο πάει. Ο κόσμος προσπαθεί να καλυφθεί όπως μπορεί. Φαίνεται αποφασισμένος να μείνει. Πράγμα πολύ θετικό. Το σχόλιο σας, κύριε υποπτεμούση. Το σχόλιο μου είναι ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος είχε έρθει προετοιμασμένος, πάρα πολλές ομπρέλες μες στο πλήθος. Το κυρίως σώμα το οποίο βρίσκεται όθωνος και αμαλίας από τα λουλουδάδικα μέχρι την είσοδο του Εθνικού Κήπου δεν έχει μετακινηθεί, παρά μόνο έχει βγάλει ομπρέλες και έχει γυρίσει τα πανό ανάποδα προκειμένου να προστατευτεί. Η κάτω πλευρά αντίστοιχα έχει ακόμα κόσμο από το ΠΑΜΕ και από τη ΜΑΣ. Επί της Γεωργίου Β' ακούτε πρωτοβάθμια και μπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου. Και αυτό που επίσης ήθελα να πω και έχει μια σημασία είναι ότι αρκετός κόσμος στην αριστερή πλευρά του κοινοβουλίου έχει συγκεντρωθεί στα κυκλειδώματα, σπρώχνοντας και φτάνοντας, κερδίζοντας κάποια μέτρα μέχρι το πρώτο φυλάκιο, βρίσκεται σε μια απόσταση 10 με 15 μέτρα από τις δημιουργίες ΜΑΤ που είναι παρατεταγμένες στην κατηφορίτσα εκεί πέρα στην αριστερή πλευρά του κοινοβουλίου δίπλα από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Και σας αφήνουμε και πάλι στον ήχο του Συντάγματος.
Λοιπόν, να πούμε, οι κρότοι που ακούστηκαν πρέπει να είναι δυναμητάκια, όχι κρότουλάμψεις. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο δηλαδή. Η βροχή σαν να είναι λίγο, πολύ λίγο πιο ήπια. Σταμάτησε. Έχει σταματήσει. Δε στο φως, στο φως. Και σας αφήνουμε πάλι στον ήχο της πλατείας Συντάγματος.
τώρα εντωμεταξύ είναι όλο το φοιτητικό. Πάνω στη Γεωργίου Β είναι το φοιτητικό, το αντιεξουσιαστικό. Και όλοι είναι μπροστά από αυτή την είσοδο που ήδη κόσμος έχει περάσει τα κυκλειδώματα. Μαζί με κάποιες συνελεύσεις και τα λοιπά που είναι λίγο πιο μπροστά, οι οποίοι είναι λίγο στη μέση τους βλέπω. Λοιπόν, βλέπουμε φωτοβολίδες αυτή τη στιγμή. Φωτοβολίδες στην ανηφόρα της Βουλής. Κάτι φλέγεται μπροστά από μια δημιουργία ΜΑΤ. Κάποιος κόσμος, όπως είπε και το Ποτομούση, έχει περάσει τα κυκλειδώματα. Και κάτι αυτή τη στιγμή, μια φωτοβολίδα έσκασε πάνω στη δημιουργία ΜΑΤ που βρίσκεται στα δεξιά της ανηφόρας. Όσο μπορούμε δίνουμε και σχετική εικόνα. Και επίσης κόσμος με τα λέιζερ, μακτίνες λέιζερ, χτυπάει τις δημιουργίες ΜΑΤ. Έτσι μια μικρή έκκληση, άμα κάποιοι είναι κάτω, δώστε και το και στο Twitter, να μην χτυπάμε προς τις κάμερες. Με τα λέιζερ είμαστε φίλοι και δεν τους αγαπάμε. Σας τα αφήνουμε στον Νίκο της Πλατείας. Λοιπόν, παιδιά, για αυτή τη στιγμή σκάει η πρώτη μολότο, φεύγει μπροστά στην ανηφόρα του Συντάγματος. Βλέπουμε κινητικότητα στην ανηφόρα. Κόσμος εκτοξεύει αντικείμενα προς την ανηφόρα. Και μία μολότο ακόμα σκάει αυτή τη στιγμή στην ανηφόρα του Συντάγματος. Ενώ ακούγονται γιουχαρίσματα. Και ένα ακόμα, και μία ακόμα φωτοβολίδα μόλις έσκασε στη δημιουργία ΜΑΤ στην ανηφόρα. Από ό,τι φαίνεται έχει πέσει κάποιο χημικό κάτω. Ο κόσμος αρχίζει και απομακρύνεται. Και αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιούν κρότου λάμψης και χημικά στη διασταύρωση Βασιλείος Γεωργίου και Αμαλίας. Παιδιά, υπάρχει μία πληροφορία αναφέρει για αύρες. Εμείς από εδώ δεν έχουμε δει κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνει κόσμος τη Βασιλείος Γεωργίου. Έχουν πέσει χημικά αυτή τη στιγμή. Και τα χημικά έχουν φτάσει και σε εμάς πάνω. Πω. Παιδιά, υπάρχει πληροφορία ότι βγήκαν οι άβρες. Τι λέμε? Τον εξαρισμό. Κρότη ακούγονται αυτή τη στιγμή. Σας αφήνω για λίγο γιατί έχω πτυχία από τα δακρυγόνα. Thank you.
Λοιπόν, όσο μπορούμε, θα αφήνουμε λίγο εικόνα από το τι συμβαίνει. Έχουν πέσει πολλά χημικά και να δούμε και εμείς θα πάμε εδώ πέρα πάνω να σταθούμε. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εδώ γίνεται τσπουτάνα. Έχουν πέσει πάρα πολλά χημικά, παιδιά. Είναι αδύνατο να σταθεί κάποιος στην πλατεία. Ακόμα και εμείς εδώ που βρισκόμαστε σε μια απόσταση, έχουμε εισπνεύσει πάρα πολλά χημικά. Πραγματικά, η ατμόσφαιρα είναι απολυστική. Αυτή τη στιγμή αυτοσχέδιο κριτικοί μηχανισμοί σκάνε στην πάνω πλευρά στην ανηφόρα. Ενώ συνεχίζεται τεράστια χρήση χημικών. Οι εντολές πρέπει να είναι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Τσακίστε τους, μην αφήνετε τίποτα. Έχει γίνει αλόγηση χρήση χημικών αυτή τη στιγμή. Κόσμος, παιδιά, είναι σε άσχημη κατάσταση από τα χημικά. Και αυτή τη στιγμή πολλαπλές εκρήξεις ακούγονται, έχουν σπάσει χημικά. Θα αφήνω για λίγο να πάρω μια ανάσα και έρχομαι. Γεια σας, αντικαθιστώ το Giant για λίγο μέσα να πάρει μια ανάσα. Είπα από το Μούση εδώ. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου να σκάνε πάνω από 6-7 χημικά σε διαφορετικά σημεία της Γεωργίου Β. Ήδη φεύγουν 3-4 Μολότοφ, Γεωργίου Β και Αμαλίας. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν μπορεί να δει κανείς τίποτα από τα χημικά. Έχει ένα μαύρο, ένα σύννεφο για πλωθεί. Ο κόσμος συμπτύσσεται. Ακούστε λίγο τι συμβαίνει και ξανά σε λίγο μαζί σας.
Ωραίο. Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή τα ΜΑΤ για να αποφύσουν τον κόσμο. Από κάτω, πώς γίνεται, από Ερμού, ναι, ναι, ναι. Επιτίθεται προς κέντρο της πλατείας. Τα παράθυρα. Αυτός με την κρίδα. Τι να τράβει, ξέρω, μα λέγαμε τι. Έλατε.
Ήταν, βγήκαν πίσω από τα μάτα αυτοί. Αυτός με την κρίθα και άλλοι δύο. Βγήκαν πίσω από τα μάτα. Κλείνουν τον κουμπί. Πώς λέγεται αυτή. Κλείνουν τον κόσμο στην Φιλελλήνων αυτή τη στιγμή. Έρχονται δημιουργίες από Ερμού. Υπάρχει κόσμος εξορκισμένος, άλλοι πάνε από Φιλελλήνων, άλλοι πάνε από την πλατεία του Συντάγματος και ανεβαίνουν προς το, την πάνω πλατεία του Συντάγματος. Πρώτου λάμψης πέφτουν βροχή. Ρίξα τα κρυγόνα μέσα στον κόσμο. Να έχουμε και λίγο το νόμα που γυρίζουν και ρίχνουν και το νόμα. Κάζουμε, κρατάει το κρατάει, είναι δεκάς κυταρό. Λάθο. Βολιά έφαγα, πολύ σαφή βολιά. Δεν έφαγε κανένας βολιά. Άιπε, θα μάνα το φτάσεις. Για ακριβού όλο διασφορά, θα είναι αυτό. Ρίχνει τα κρυγόνα διασφοράς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Προσπαθούν να κενώσουν την πλατεία, σπρώχνοντας τον κόσμο στο προς το προς την Αμαλία στέρμα. Είναι πάρα πολύ. Είναι και το κάτω μέρος έχει ήδη. Κάτσε. Thank you.
έρχονται αρκετές δημιουργίες από την κάτω πλευρά του συντάγματος και ανεβαίνουν προς τα πάνω, προφανώς για ενίσχυση, έρχονται και από πάνω, από πανεπιστημίο. Τι είναι αυτό, όπως λέμε. Βγαίνουν ματατζίδες από όλες τις πλευρές. Ρωμαίοι μου είναι αυτές. Να άκουμε, είναι καθαρά τα παιδιά. Ναι, ναι, μέσα είναι. Ξέρω εγώ. Απλά σπρώξα τον κόσμο από ό,τι κατάλαβα. Πίσω στο... πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Πήραν τις αρχικές τους θέσεις στα ΜΑΤ. Εδώ μπροστά.
Thank you.
Thank you.
που είπαν ότι θα να κάνουν σκουτάκι. Σταθείου του δώσε. Σταθείου. Sorry, προηγουμένως, αλλά η φωνή είναι αυτή από κάτω. Στο έχω πει. Λοιπόν, έχουμε και πάλι μικρόφωνο. Οχ, και πάνω στην ακριβονίλα πάλι μας βρήκε το μικρόφωνο. Και πάλι θα τα αφήσουμε από ό,τι φαίνεται. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πέσιμο πάλι στην Αμαλίας και στην Όθωνος. Αμαλίας και Όθωνος. Πραγματικά μέσα στον κόσμο. Μέσα στον κόσμο τα χημικά. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Αμαλίας όπως και τίποτα. Τουλάχιστον δύο φορές είδα περιπτώσεις όπου ο κόσμος κινδύνευσε να ποδοπατηθεί. Ο κόσμος ανασυντάσσεται πάντως και επιστρέφει. Τώρα κάνουν ένα... κατεβαίνουν την Ερμού. Μια δημιουργία ΜΑΤ κατεβαίνει την Ερμού. Πιθανό για να κυνηγήσει τον κόσμο εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντεγκλήσεις ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και τους διαδηλωτές που πετάνε πέτρες και βρίζουν τα ΜΑΤ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βασιλείο Γεωργίου. Βασιλείο Γεωργίου δεν είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ηλικιωμένους
ηλικιωμένους, ακόμα και νέους και ηλικιωμένους, να πετάνε πέτρες τους στα ΜΑΤ. Και γίνεται αυτή τη στιγμή χρήση χημικών πάλι. Τα οποία, όπως βλέπουμε, επιστρέφει, αλλά μέχρι και το ξαναγυρίζει ο Ματατζής δίπλα πίσω, αφού το έχει αδειάσει όμως. Έχουν αρχίσει να δείχνουν και πάλι το σύνταγμα στα χημικά. Όχι όσο πριν, αλλά και πάλι έπεσαν αρκετά χημικά. Ο κόσμος φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Ο κόσμος πάντως ανασυντάσσεται και επιστρέφει το καταδύναμη. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή στην Αμαλίας, σε σημεία όπου δεν έχουν πέσει χημικά. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνευστική και ο κόσμος οπισθοχωρεί, ανασυντάσσεται και ξαναεπιστρέφει στο Σύνταγμα. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί της λεωφόρου Αμαλίας. Αυτό που ακούσαμε πρέπει να ήταν δυναμητά και από ό,τι κατάλαβα. Και να ξανακάνουμε μια έκκληση. Συνεχίζουν να αποκατεβαίνουν την Ερμού, δύο δημιουργίες. Έτσι, συνεχώς παρακολουθώντας και κοιτώντας, κάνοντας σκούπα, μαζεύοντας οτιδήποτε μένει ή διώχνοντας διαδηλωτές προς τα κάτω κατά τη συνήθι τακτική τους. Το ίδιο άμα δούμε και στην Καραγιώργη Σερβίας, τρία κορδόνια, τρεις διαφορετικές δημιουργίες στημένες παίρνοντας όλο το πλάτος του δρόμου. Δεν μπορεί να μπει και να βγει κανείς από εκεί. Τη κλασική κατάσταση. Υποθέτω, χωρίς να μπορώ να δω ακριβώς, το ίδιο πράγμα σημαίνει και στη Μητροπόλεως, ειδικά από το στενό του Υπουργείου Οικονομικών και πέρα. Εδώ ο κόσμος έχει παραμείνει στην Αμαλίας, αυτό είναι θετικό σχετικά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα στην Αμαλίας. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει τραβήξει προς τον εθνικό κήπο ακόμα και μετά την προσπάθεια των αστυνομικών δυνάμεων να τους κόψουν σε τρία κομμάτια για να μπορέσουν να τους διαχειριστούν. Προηγουμένως, ακούσαμε από Δημηρίτη, ο οποίος φώναζε στη δημιουργία του ότι πιθανόν να χρειαστεί να συνδράμουμε στην επιχείρηση στην Αμαλίας. Μένει να δούμε πως αυτό μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπροστά από το Σύνταγμα υπάρχει το γνωστό κορδόνι. Μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, στην ανηφόρα της Βουλής υπάρχει μια δημιουργία,
μια δημιουργία υπάρχει στην Βασιλέως Γεωργίου. Στα σκαλάκια στη Βασιλέως Γεωργίου μπροστά, πάνω στην πλατεία Συντάγματος δηλαδή. Και χαμηλά στη Βασιλέως Γεωργίου πάλι. Βασιλέως Γεωργίου και Σταδίου. Υπάρχουν δημιουργίες στην όθονο οι οποίες έχουν κλείσει. Το σημείο για να πετάνε στον κόσμο στη συμβολή όθονο με αμαλία πρώτη λάμψη. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Μία πληροφορία υπάρχει από Twitter ότι το ΠΑΜΕ επιστρέφει στην πλατεία ενώ εμείς παρακολουθούμε δύο δημιουργίες να εισέρχονται με βήματα χ στην πλατεία Συντάγματος. Υποθέτω ότι η τακτική θα είναι η ίδια τακτική που ακολουθήθηκε και στις 8 του μήνα, ήταν η 9, παιδιά, 9 Οκτωβρίου, όπου και με συντονισμένη κίνηση μέσα από την πλατεία Συντάγματος και από, την Γεωργίου Β, καθώς και από την Όθωνος, έγινε ταυτόχρονη επίθεση στους διαδηλωτές, με συνέπεια να τρέξουν όλοι προς τη μεριά του Εθνικού Κήπου, να αποδοπατηθούν, καθώς επίσης και να φάνε πάρα πολύ ξύλο τρέχοντας με πλάτη. Οι διαδηλωτές αυτή τη στιγμή αποδοκιμάζουν τις δυνάμεις καταστολές. Αυτό που ακούσαμε ήταν φωτοβολίδες από την οδό, πώς λέγεται, Όθωνος. Γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τα ΜΑΤ επιχειρούν από τη Βασιλέως Γεωργίου προς την Αμαλίας. Γιατί επιχειρούν, πρέπει να πούμε. Δεν επιχείρησαν βασικά, να ψηλοτρέξουν. Ναι, ένα ανέβηκαν λίγο. Γιατί επιχείρησαν όμως, γιατί πέταξε ένας ένα κοτρόνι και βρήκε έναν άντρα των ΙΑΤ στο χέρι ακριβώς, ο οποίος έκανε και χαρακτηριστική τέτοια, ότι το έφαγε πολύ άσχημα το χέρι, γιατί γύρισε με σκύψιμο πιάνοντας το χέρι του. Συνεπώς, οι συνάδελφοί του νομίζω ότι ταράχτηκαν, το κοιτάνε τώρα το χέρι, αν είναι εντάξει. Έλα, μωρέ, του λένε δεν έχει τίποτα μέχρι να παντρευτεί στα Γιάννη. Και θα συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. Ανεβαίνει άλλη μια δημιουργία από την πλατεία Συντάγματος αυτή τη στιγμή στην Βασιλέως Γεωργίου.
αποχωρεί δηλαδή μια δημιουργία. Μια άλλη δημιουργία βρίσκεται πάλι πάνω στην πλατεία Συντάγματος προς την Όθωνος. Υπάρχει κάτι γίνεται στη σταδίου. Κάτι γίνεται στη σταδίου. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι είναι, δεν είμαστε σίγουροι. Είδαμε κάμερες να τρέχουν προς τα εκεί. Είδαμε δύο δημιουργίες να τρέχουν προς τα εκεί. Θα δούμε λογικά. Θα δούμε αν είναι κανείς εκεί, αν οτιδήποτε υπάρχει να μας το πει. Αυτή τη στιγμή η Αμαλίας μέχρι και τα 2 τρίτα του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη και από τη μία πλευρά, δηλαδή 50 μέτρα πριν την Γεωργίου Β', καθώς επίσης και πολύ πριν από την είσοδο του Εθνικού Κήπου πια, είναι γεμάτη με κόσμο σε πάρα πολύ υψηλή πυκνότητα. Ανασυντάσσεται ο κόσμος να πούμε και επιστρέφει προς την Αμαλίας όσοι είχαν οπισθοχωρήσει εξαιτίας της χρήσης χημικών. Μια δημιουργία ΜΑΤ κατηφορίζει τη Βασιλεία Γεωργίου. Λοιπόν, να πούμε είναι κανονικό πρέπει να είναι πίσω από την πόρτα του Εθνικού Κήπου, γιατί μέχρι εκεί ούτως ή άλλως είναι κόσμο. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο, έτσι. Αυτό. Δεν είναι εδώ, ναι, το ξέρουμε. Είναι ανοιχτό το debate, είναι ανοιχτή η εκπομπή.
Λοιπόν, ξανανοίγουμε το μικρόφωνο. Βλέπουμε κάτι χαριτομενιές. Βλέπουμε ένα ματατζή να καθαρίζει το κράνος του γιατί έφαγε μπογιά. Κάποιος διαδηλωτής πριν άκουσε να το φωνάζει κοκκινοσκουφίτσα. Ανεβαίνει μια δημιουργία αυτή τη στιγμή τη Βασιλεώς Γεωργίου. Βλέπω αυτή τη στιγμή το έκρινα. Το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα έχει κάνει μια λυσίδα και προσπαθεί από ό,τι έχω καταλάβει να ξανααναρτήσει την Αμαλίας. Βλέπουμε από πίσω το πανό του Ανταρσία είναι. Τι είναι εκείνος? Λοιπόν, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αποχωρούν, έχουν πάρει κάποιον και προφυλάσσουν κάποιον που έχει περάσει μαζί τους και ανεβαίνουν στην ανηφόρα του της Βουλής. Άντρας στον ΙΑΤ χωρίς κράνος. Πρέπει να είναι άντρας στον ΙΑΤ χωρίς κράνος, όπως λέει το μουσείο. Και ρίξανε κάποιες πρώτη λάμψη προκειμένου να γίνει αντιπερισπασμός για να περάσουν οι συνάδελφοί τους. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποιες εκρήξεις γίνονται στην όθωνος. Καζάκια πρέπει να ήταν, καζάκια. Καζάκι με μολότοφο καζάκια. Έτσι θα το λέμε. Δημιουργία στην όθωνος να υποχωρεί λίγο τώρα. Ναι, υποχωρεί η δημιουργία στην όθωνος. Έγινε χρήση χημικών. Κάποιος από τους κρότους πρέπει να ήταν χημικό. Και στην Αμαλίας και πάλι. Ένα κενό, κάποιος κόσμος κατευθύνεται προς την Πανεπιστημίου, μένοντας όμως μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, και κάποιος άλλος κόσμος από την Αμαλίας προς την Συγκρού, να πούμε. Η δε δημιουργία που μετέφερε τον συνάδελφό της, από ό,τι καταλάβαμε, ο οποίος έχασε το κράνος του σε κάποια διαμάχη, επανήλθε για να επανακαταλάβει να έχει τον έλεγχο της οδού Γεωργίου Β. Και αυτή τη στιγμή ένα ασθενοφόρο, ναι, είναι ένα ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο στην Βασιλεώς Γεωργίου. Περνάει ανάμεσα από τα ΜΑΤ και το βλέπουμε. Τα ΜΑΤ ανοίγουν με... Λοιπόν, φεύγει το ασθενοφόρο. Και βλέπουμε να ανηφορίζει από την όθωνο το ασθενοφόρο. Ίσως να υπάρχει κάποιος τραυματίας διαδηλωτής, μπορώ να φανταστώ. Σταματάει μπροστά από την... Όχι, συνεχίζει και ανεβαίνει. Μάλιστα, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε... μια γυναίκα να φέρει εδώ πέρα ο Μενάκιος στον τίτλο που διάβασες, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην Αμαλίας. Στο ξενοδοχείο Αμαλία, αναφέρουν πληροφορίες από το Twitter. Πάει στο ξενοδοχείο Αμαλία. Ναι, πηγαίνει στο ξενοδοχείο Αμαλία. Το βλέπουμε εδώ στο ασθενοφόρο και στις εικόνες μας. Μια δημιουργία αυτή τη στιγμή κατεβαίνει από τη Βασιλεώς Γεωργίου στην πλατεία Συντάγματος. Και ένα άλλο ασθενοφόρο. Οδεύει από τη Φιλελλήνων, αποχωρεί δηλαδή από το Σύνταγμα.
Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα, σας αφήνουμε λίγο στον ήχο του Συντάγματος. Το ελικόπτερο της αστυνομίας ακούγεται αυτή τη στιγμή. Το ελικόπτερο της αστυνομίας είναι πάνω από το Σύνταγμα. Χωρίς φώτα, παρακαλώ. Και το χτυπάνε με λέιζερ. Τι είναι αυτά? Είναι κάποια αυτοκίνητα τα οποία έρχονται αντίθετα από τη Φιλελλήνου με κατεύθυνση προς Σταδίου και γυρνάνε στην Καραγιώργη Σερβίας, δεν ξέρω γιατί, μάλλον κάτι. Πολύ περίεργα αυτοκίνητα. Εντάξει, το ένα ναι, είναι πράγματι πολύ περίεργο, αλλά νομίζω ότι κάποια έτσι, πατάτα έχει γίνει. Λοιπόν, αφήνουμε το μικρόφωνο λίγο να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Σας αφήνουμε στην εικόνα και στον ήχο του Συντάγματος.